Είτε στη Γερμανία όπου σπούδασα, είτε σε άλλες χώρες του κόσμου όπου ταξίδευσα και κυρίως εδώ στην Αμερική, πόσο είναι μεταξύ τους ενωμένοι, αγαπημένοι, πώς θυμούνται τη γλώσσα, την ιδιαίτερη, αυτή την αρχαία ελληνική γλώσσα, είναι η ποντιακή διάλεκτος, πώς θυμούνται και διατηρούν τους χορούς τους και τις παραδόσεις τους, τα φαγητά τους και όλα. Και όχι μόνο τα διατηρούν, αλλά τα μεταδίδουν και στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους. Δεν θα ξεχάσω το 1992 ή 1993 όταν πρώτο ήρθα στην Αμερική και με πήγε ο κουμπάρος μου ο πατήρ Χρήστος στην Φιλαδέλφεια, σε ένα μεγάλο στάδιο. Ήταν η εορτή της 25ης Μαρτίου και ήρθαν διάφορα χορευτικά συγκροτήματα ελληνικά από διάφορες παραδόσεις και περιοχές της Ελλάδος για να χορέψουν. Χόρεψαν όλοι πολύ ωραία, αλλά όταν μπήκαν λοιπόν και χόρεψαν, σύστηκε όλο το στάδιο. Ήταν τόσο εντυπωσιακό και ακόμα τώρα που το λέω ακόμα ανατριχιάζω, έβλεπες παιδιά που δεν ξέραν ελληνικά, ποντιακά ξέραν όμως, να χορεύουν ποντιακά σαν να τους έβγαλες από την τραπεζούντα του 18ου αιώνα. Ένα τέτοιο πάθος, μια τέτοια φλόγα που πραγματικά να τη διατηρήσετε αυτή τη φλόγα παιδιά, και εσείς και να τη μεταδώσετε και στα παιδιά σας, γιατί ο κόσμος αυτό θέλει. Θέλει ανθρώπους που ξέρουν τη ρίζα τους, που σέβονται την παράδοσή τους και ξέρουν ποιοι είναι την ταυτότητά τους. Και ευτυχώς ζούμε σε μια χώρα όπως είναι η Αμερική, η οποία σέβεται την ταυτότητα του καθενός, ούτε την καταπιέζει, ούτε την πολεμά. Εδώ εμείς καταφέραμε και διατηρήσαμε την ταυτότητά μας όταν ήμασταν υπό κατοχή, υπό τουρκικό ζυγό, υπό άλλα καθεστώτα, πόσο μάλλον εδώ που ζούμε σε ένα ελεύθερο και δημοκρατικό και ωραίο κράτος, το οποίο όχι μόνο δεν μας κυνηγά και δεν μας διώχνει και δεν μας πολεμά, ακριβώς το αντίθετο, μας δίνει όλα εκείνα τα εργαλεία της ελευθερίας και της ευημερίας για να διατηρούμε τις ταυτότητές μας. Ο Θεός να σας έχει καλά, να έχετε υγεία, καλά Χριστούγεννα σε εσάς, στους ποντίους αδελφούς μας και σε όλους. Και καλές γιορτές. Καλή πρωτοχρονιά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που ήρθατε.
I stay very well with the body, the bondage. On the city, very well. Oh!
Καλήν εσπεράν αρχοντες,
Άγιος Χριστού τη Θεία γέννηση, να πως το αρχοντικό σας Χριστός γεννάτε σήμερον, εμπιθλέν την πόλη η ουρανία καλώνται, και με ήχθησης όλοι και λακανάρο τραχύλι, με φεγγάρα μαγούλα πάπου τον έχει στον ήλιο, το μοσχό κανακάρι λούι στον κέκλενη ζηστόν, και στο σχόλιο τον πέμπης πιο δασκαλός τον ηλίρε, με έναν χρυσό βεργάλι και η κερά δασκαλίσα, με το μαργαριτάρι είπαμε θα για την κερά, ας πούμε για την βάγια πάψε βαγίτσα το κερί, πάψε και το διπλέρι και κάτσε και γλουσούντισε, είδα θα μας εφέρει. Oh, so.
Μας κάνει όλους υπερήφανους ότι έχουμε στην Αρχιεπισκοπή μας τέτοια καλή χοροδία και μπορούμε να έχουμε μια ευπρόσωπη, αξιοπρεπή και μπορώ να πω και κυριαρχική παρουσία σε όλες τις συναυλίες όπου εμφανιζόμαστε μαζί με άλλους χριστιανούς. Τελευταία φορά κάναμε μια συναυλία μαζί με τους Orientals, με τους αρχαίους ανατολικούς και χωρίς ίχνος υπερβολής μπορώ να σας πω ότι βγήκαν πάρα πολλές χοροδίες, βγήκαν οι Αρμένοι, βγήκαν οι Συροϊακοβίτες, βγήκαν οι Αιθίωπες με τις χοροδίες τους. Η δική μας χοροδία ήταν ισοπεδωτικά ανώτερη και μας έκανε μπορώ να σας πω ότι φούσκωσα εκείνη την ώρα, λέω μπράβο τα παιδιά μας, που κάνουν και τον Αρχιεπίσκοπο και την Ομογένεια και την Ορθοδοξία μας χαρούμενοι και υπερήφανοι όπου και αν εμφανίζονται. Η χοροδία αυτή είναι απλά μία αφορμή για να σας πω χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα για τις επερχόμενες γιορτές. Είναι χαρούμενες μέρες, είναι μέρες αγάπης, είναι μέρες συμφιλίωσης, είναι μέρες για την οικογένεια, είναι μέρες για τα παιδιά μας, είναι μέρες για την Εκκλησία. Στην Εκκλησία ζούμε όλες αυτές τις χαρές, από εκεί ξεκινάει η χαρά των Χριστουγέννων, εκεί καταλήγει και είναι σαν το φως της Αναστάσεως. Πώς φέρνουμε το φως από το σπίτι και φωτίζει το σπίτι μας και φέρνουμε τη χαρά της Αναστάσεως παντού, έτσι και τα Χριστούγεννα, η χαρά της γεννήσεως του Κυρίου μας, με το μήνυμα της αγάπης και της ειρήνης, είναι αυτό που το παίρνουμε και πάμε στα σπίτια μας και όπου και να πάμε το μεταλαμπαδεύουμε και το ζούμε και το πολλαπλασιάζουμε όπου και να είμαστε. Αυτές τις μέρες, εκτός από τις μέρες τις γιορτινές και τις χαρούμενες που είναι των ημερών, ζήσαμε και άλλες χαρές, όπως η χθεσινή χαρά της χειροτονίας ενός νέου επισκόπου για την Εκκλησία μας. Σήμερα, μετά στις 6 η ώρα, θα πάμε όλοι μαζί όσοι δεν έχουν άλλη υποχρέωση, θα χαρώ πάρα πολύ να είστε, θα έχουμε την κουρά ενός μοναχού, του Κυριάκου, ο οποίος είναι μέλος και της χοροδίας, θα γίνει μοναχός απόψε στον Εσπερινό και αύριο στην Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων, την βραδινή, θα τον χειροτονήσουμε εις διάκονο. Και ακολουθούν και άλλες χαρές, να δοξάσω και να εκφράσω το Θεό και να εκφράσω και την ευγνωμοσύνη μου που το σύντομο αυτό χρονικό διάστημα που υπηρετώ ως Αρχιεπίσκοπος μου έδωσε τέτοιες χαρές να αρχίσουμε σιγά σιγά να χειροτονούμε και να ετοιμάζουμε τη νέα γενιά που θα αναλάβει την ηγεσία της Εκκλησίας μας. Και αυτό
είναι το υγιέστερο σημάδι ότι μια εκκλησία είναι ζωντανή. Είναι ζωντανή διότι έχει συνέχεια. Και έχει συνέχεια για την οποία δεν χρειάζεται να ντρεπόμαστε, ακριβώς το αντίθετο, τα νέα παιδιά που χειροτονούμε όλα είναι καλύτερα από μας. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε χαρούμενοι, ευτυχείς και υπερήφανοι και ως Ορθόδοξοι και ως Έλληνες και ως πιστά μέλη της Αρχιεπισκοπής μας. Και πάλι σας ευχαριστώ που ήρθατε απόψε για να γιορτάσουμε μαζί τα προεόρτια των Χριστουγέννων, να πάρουμε την χαρά και της χοροδίας της Αρχιεπισκοπής, αλλά και νωρίτερα όσοι προλάβατε να ακούσετε και τους ποντίους οι οποίοι μας έψαλαν τα ποντιακά κάλαντα και κάποια άλλα ωραία τραγούδια, να πάρουμε αυτή τη χαρά στα σπίτια μας και να μην λείψει ποτέ η χαρά των Χριστουγέννων από τα σπίτια σας. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και να είναι και ευτυχισμένο και το νέο έτος. Να είστε καλά. Ναι, ναι.